σας φίλοι της αναλογικής διασκέδασης. Χαίρομαι που είστε όλοι καλά και ήρθατε να παρακολουθήσετε το επόμενο βίντεο στο κανάλι Fantasy Gate. Όπως βλέπετε δίπλα μου, σήμερα θα χαρούμε, θα ευθυμίσουμε, θα διασκεδάσουμε με όλη τη σημασία της λέξεως. Θα παίξουμε το Flying Goblin, ένα παιχνίδι της Yellow σε μεγάλο κουτί, δεν μας το έχει συνηθίσει αυτό η Yellow, για 2-4 παίκτες από 8+. Αλλά τι λέω εγώ, μπορούν να παίξουν και 6χρονοι, μπορούν να παίξουν και 99χρονοι, το ίδιο καλά σε αυτό το παιχνίδι. Είναι για όλους, είναι για όλους, απλά για όλους. Θα διασκεδάσουμε 30 λεπτά, 40. Βλέπετε τώρα μπροστά μου, έχω στήσει το παιχνίδι που είναι το ίδιο το κουτί. Το ίδιο το κουτί του παιχνιδιού είναι και το ταμπλό. Στείνουμε στη μέση αυτόν τον πύργο, βάζουμε τον βασιλιά στο μπαλκόνι του, στην κορυφή του πύργου, κάτω είναι το υπνοδωμάτιό του. Βάζουμε αυτά εδώ τα κομματάκια που είναι οι σκεπές του κάστρου και το κάστρο είναι χωρισμένο σε δωμάτια. Κάθε δωμάτιο έχει και μια ιδιότητα. Αλλού βρίσκονται κρύσταλλοι, αλλού βρίσκονται χρήματα, περισσότερα, λιγότερα. Αλλού χάνουμε κρυστάλλους, αλλού μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγές χρήματα για κρύσταλλους. Αλλού μπορούμε να νεφοδιαστούμε με καινούριο στρατό. Τα στρατεύματα από τα γκόμπλιν έχουν παραταχθεί μπροστά από τα τείχη του κάστρου. Αυτή τη στιγμή παίζω με 2 άτομα, γι' αυτό και έχω στήσει και έτσι ρομβοειδείς το κουτί, το ταμπλό μπροστά μου. Αν παίζανε 3 ή 4 παίκτες, κάθε παίκτης θα είχε μόνο μία πλευρά. Ενώ στους 2 παίκτες, κάθε παίκτης έχει 2 πλευρές που μπορεί να παρατάξει τον καταπέλτη του. Με αυτούς τους καταπέλτες θα ρίχνουμε αυτά τα γκόμπλιν μέσα στο κάστρο για να προσπαθήσουν να λουτάρουν ό,τι πιο πολύτιμο βρουν. Φανταστικό. Θα πετάνε παντού τα γκόμπλιν. Σε όλο το στούντιο γκόμπλιν θα μαζεύουν. Όχι, δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα. Στην αρχή έχουμε 2 γκομπλινάκια, έχουμε 2 εφόδια. Μπορούμε όμως στο βάθος του παιχνιδιού να αγοράσουμε κι άλλα. Εδώ στο camp μας που έχουμε ανάψει και τη φωτίτσα υπάρχουν τα γκομπλινάκια. Υπάρχει αυτός ο αρχηγός, ο μεγάλος, ο γκομπλιν. Ο γκομπλιναράς. Υπάρχουν και αυτοί οι γκομπλιν, οι κλέφτες, οι οποίοι έχουν ένα διαφορετικό τρόπο με το οποίο παίζουν, όπως και ετούτα εδώ τα κοιμήλια. Πώς τελειώνει το παιχνίδι και ποιος είναι ο σκοπός του παιχνιδιού. Το παιχνίδι τελειώνει με 2 τρόπους. Ή αν έχουμε βάλει επάνω στις σκεπές εδώ να έχουν ισορροπήσει αυτά τα κομμάτια μας, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, σας το λέω, δεν το έχω καταφέρει ποτέ. Ή αν ένας παίκτης, ανάλογα πόσοι παίζουν, έχει μαζέψει έναν αριθμό από κρυστάλλους. 20 κρυστάλλους, 25 κρυστάλλους, ανάλογα πόσοι παίρνουν μέρος. Αυτό είναι πιο εύκολο να το πετύχουμε. Τότε τελειώνει το παιχνίδι και μετράμε πόντους. Μπορούμε με αυτούς εδώ να αγοράσουμε αυτούς εδώ τους κλέφτες και αν αυτοί ισορροπήσουν πάνω σε μια σκεπή, τότε κλέβουν διαμάντια. Δύσκολο, αλλά όχι ανέφικτο. Είναι καλύτερα να πέφτουν μέσα. Στην αρχή όμως θα πρότεινα να αγοράσουμε στρατό, να έχουμε περισσότερο στρατό. Γιατί αυτά τα μικρά τα γκομπλινάκια, όταν θα πέφτουν σε κάποιο δωμάτιο, τότε θα εκτελούμε και την ενέργεια αυτού του δωματίου. Για να κάνουμε λίγο μια ρήψη. Όταν ξεκινάει το παιχνίδι, όλοι οι παίκτες ταυτόχρονα οπλίζουν τους καταπέλτες και ρίχνουν τα γκομπλινάκια μέσα στο κάστρο. Ταυτόχρονα, έτσι. Τώρα δεν έπεσε κανένας. Ξανά, λίγο περισσότερο. Ωπ, έκανα κάτι. Έπεσε κάτω, θα πάω να το μαζέψω μετά. Τα είχαμε συχνά αυτό να πέφτει κάτω και να μαζεύουμε τα γκόμπλιν από το πάτωμα. Έχει τελειώσει αυτή η φάση και τώρα επεξεργαζόμαστε το τι έχει γίνει. Κανείς δεν έχει μπει μέσα στο κάστρο από ό,τι βλέπω, απλά εγώ μπόρεσα και έριξα το βασιλιά πάνω από τον πύργο του. Εφόσον το κατάφερε αυτό, παίρνω τον μπαλκόνι και το βάζω μπροστά μου. Βγάζω και τον βασιλιά μέσα από τον πύργο, από το δωμάτιό του και μπορώ να τον τοποθετήσω σε μία από τις σκεπές εδώ, χαμηλά. Το βάζω από τη δική μου την πλευρά για να μπορώ εγώ να τον ρίχνω καλύτερα και να έχω μόνιμα, αν γίνεται, αυτό το δείκτη του μπαλκονιού μπροστά μου, γιατί μου δίνει ένα μπόνους. Τι μπόνους μου δίνει? Αν κατέφερνα να ρίξω ένα γκομπλινάκι μέσα στον πύργο, τότε θα έπαιρνα 3 τέτοιους κρυστάλλους δώρο. Αν όμως έχω τον μπαλκόνι, τότε παίρνω 5. Και όπως είπα πριν, 20-25 τέτοιους κρυστάλλους τελειώνει το παιχνίδι. Άρα θα ήταν πάρα πολύ καλό να σημαδεύω, να ρίχνω μέσα στον πύργο και να έχω και αυτό το μπαλκόνι για να παίρνω πάρα πολλά κρυσταλάκια. Τα κρυσταλάκια υπάρχουν μικρά και μεγάλα. Τα μεγάλα είναι 5, ισούνται με 5 κρύσταλλα. Μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγές όποτε θέλουμε. Εφόσον έχουμε ξαναμαζέψει τα γκομπλινάκια μας, μετά τη ρήψη και έχουμε εκτελέσει τις ιδιότητες, είμαστε έτοιμοι να ξαναπαίξουμε, να ξαναρίξουμε λοιπόν. Μαζεύουμε τα γκομπλιν. Πού είναι ο άλλος? Α, εδώ μέσα τον έριξα. Οπλίζουμε πάλι τους καταπέλτες και ρίχνουμε.
Αν ένας έχει πολλούς στρατιώτες, έχει πολλά γκόμπλιν, πρέπει να προσέχει. Γιατί αυτός που έχει τα λιγότερα, όταν θα ρίξει όλα τα γκόμπλιν του, θα φωνάξει stop. Και δεν μπορούν όλοι οι υπόλοιποι παίκτες παρά να κάνουν μόνο μία ακόμα ρήψη. Αν κάποιος είχε περισσότερο απόθεμα, θα πρέπει λοιπόν να είναι πιο σύντομος να ρίχνει. Εντάξει, υπάρχει λοιπόν και ένα skill, έτσι, δεν είναι τυχαία τα πράγματα. Όπως επίσης δεν είναι τυχαία και η ρήψη. Εάν βάλουμε όρθιο τον goblin επάνω, εδώ μιλάμε για φυσική τώρα, έτσι, τότε το goblin θα κάνει μεγάλη καμπύλη στη ρήψη του. Άρα μπορούμε να περάσουμε και πίσω από τον πύργο. Αν το ξαπλώσουμε τον goblin επάνω στο καταπέλτη, τότε η ρήψη του θα είναι πιο ευθεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για skill, έτσι, όχι παίξε γέλασε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να ρίχνουμε ξανά. Μπορώ να το κάνω άπειρα, έτσι, είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Πάρα πολύ ωραία. Πέσανε όλα σε δωμάτια μέσα. Για να δω που πέσανε. Τα δικά μου πέσανε εδώ στα διαμάντια. Άρα για κάθε goblin που έχει πέσει, μπορούμε να δούμε και στο πάτωμα, αλλά και δίπλα στους τοίχους από τα δωμάτια, την ενέργεια. Μου λέει πάρε ένα κρυσταλάκι για κάθε goblin που μπόρεσε να μπει σε αυτό εδώ το δωμάτιο. Οι κόκκινοι που πήγαν, ο ένας πήγε εδώ και μαζεύει ένα τέτοιο χρυσό νόμισμα. Και ο άλλος, δυστυχώς μπήκε σε αυτό το δωμάτιο που λέει χάσε ένα κρύσταλλο. Ο κόκκινος δεν έχει όμως κρυστάλλους και έτσι δεν χάνει τίποτα. Οι ενέργειες μπορούν να εκτελεστούν μόνο εφόσον είναι εφικτές να εκτελεστούν. Μαζεύουμε ό,τι μπορέσαμε να λουτάρουμε από το κάστρο και συνεχίζουμε. Πώς μπορούμε όμως τώρα να πάρουμε κι άλλο στρατό? Πώς μπορούμε να αγοράσουμε? Άμα δούμε πάνω στο ταμπλό, δίπλα από κάθε φιγούρα, οι οποίες είναι πανέμορφες, έτσι, είναι ξύλινα αλλά πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ αστεία, γράφει και έναν αριθμό χρημάτων που πρέπει να δώσουμε, τα ξαναρίχνουμε ουσιαστικά μέσα στο κάστρο για να αγοράσουμε τέτοιον ένα στρατιώτη, έναν κλέφτη, κάποιο από τα κοιμήλια ή τον αρχηγό. Για να μπορέσουμε όμως να αγοράσουμε, θα πρέπει πρώτα ένα γκόμπλιν να έχει πέσει σε αυτά τα δύο, ένα από αυτά τα δύο μοβ δωμάτια. Μόνο τότε μας επιτρέπεται η αγορά από νέο γκόμπλιν και να έχουμε βέβαια και το ανάλογο χρήμα. Το ρίχνουμε πάλι μέσα, τώρα αυτός θέλει 4, πες ότι είχα 4. Ωραία, ξαναρίχνω μέσα και αγοράζω ακόμα έναν στρατιώτη. Καλό θα ήταν στην αρχή να αγοράσουμε στρατιώτες και όχι τους κλέφτες ή τα κοιμήλια, τα οποία παίζουν πολύ πιο δύσκολα, για να μπορέσουμε να αγοράσουμε πράγμα, να κάνουμε συναλλαγές. Υπάρχουν ιδιότητες που ανταλλάσσεις χρήμα για διαμάντια. Το διαμάντι είναι πολύ πιο εύκολο να το τερματίσεις στο παιχνίδι παρά να ισορροπήσεις εδώ πάνω αυτά εδώ τα κομμάτια ξύλου. Σε βοηθά το παιχνίδι βέβαια, αν κάποιος σου τα ρίξει, μπορείς να ξανασηκώσεις κάποιο επάνω, αλλά είναι αρκετά δύσκολη αυτή η περίπτωση. Εφόσον κάποιος έχει κάνει όλες τις ενέργειες, οι παίκτες οπλίζουν, μετράμε μέχρι το 3, 1, 2, 3, πάμε! Και πέφτουν τα γκομπλινάκια και πηγαίνουν, χαμός γίνεται. Στοπ λέει ο κίτρινος, άρα έχει άλλη μια ρήψη ακόμα ο κόκκινος, ρίχνει τίποτα, πέσαν κάτω, θα τα μαζέψω μετά. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τι γίνεται. Α, εδώ στο γαλάζιο δωμάτιο που έπεσε ο κόκκινος έχει τη δυνατότητα να γυρίσει το κάστρο. Να το. Έτσι θα έχει πρόσβαση τώρα και στον βασιλιά και αυτός. Ή ενδεχομένως και σε δωμάτια τα οποία είναι πολύ πιο γεμάτα και δεν έχουν αδειάσει από καλούδια. Όταν αγοράζουμε κάτι, τα ρίχνουμε εμείς όπου θέλουμε. Έτσι. Άρα κάποιος τα ρίχνει από την πλευρά του έτσι, για να μπορεί να τα ξαναμαζέψει πιο εύκολα. Πού πήγε ο άλλος ο κίτρινος? Εδώ. Διαμαντάκι. Βλέπετε λοιπόν ότι διαμαντάκια μαζεύουμε εύκολα, απλά να μην εισερχόμαστε στα δωμάτια με τη φυλακή που χάνουμε διαμάντια. Αυτό αγαπητοί μου φίλοι είναι το Flying Goblin. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, μαζεύουμε γύρω γύρω τα πράγματα γιατί θα πετάγονται τα γκομπλινάκια, να μπορούμε να τα ξαναμαζέψουμε. Εντάξει, είναι ελαφρύ ξυλάκι, δεν παθαίνει τίποτα, δεν θα σπάσει καμία κρυσταλλιέρα, δεν χρειάζεται να φοβάστε. Η Yellow πάντα μας ξαφνιάζει με τέτοια οικογενειακά παιχνίδια. Νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος, να βγάζει οικογενειακά παιχνίδια απλά, κατανοητά προς όλους. Εδώ το έχει πετύχει με ένα παιχνίδι δεξιοτεχνίας, θα το κατηγοριοποιούσα εγώ, το οποίο πραγματικά είναι απλά διασκέδαση, τίποτε παραπάνω. Και είναι και αυτό που αναζητούμε πολλές φορές, που θέλουμε στα γρήγορα να παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Στείνεται πάρα πολύ γρήγορο, γιατί ήδη το ταμπλό είναι προστημένο. Είναι και δίπατο, άμα δείτε, ας πούμε, εδώ, αν βγάλουμε. Έτσι, θυμίζει πολύ το λαβύρινθο, τον οποίο έχει μεταφράσει η Κάισα. Άρα εδώ κάτω μπορούμε να αποθηκεύσουμε όλα τα πραγματάκια μας. Τα βγάζουμε, τα έχουμε όμορφα σε σακουλάκια, τα αδειάζουμε μέσα στο δωμάτιο. Δεν χρειάζεται να είναι και πάρα πολύ ακριβής να τα μετρήσουμε. Στο περίπου βάζουμε πραγματούδια μέσα στα δωμάτια και προσπαθούμε με τα γκομπλινάκια μας να τα μαζέψουμε, να κερδίσουμε το παιχνίδι.
τι πιο διασκεδαστικό, τι πιο, εγώ το έχω λατρέψει. Και η μικρή μου και με το ζόρι της το πήρα από τα χέρια για να σας το δείξω, να κάνω την παρουσίαση. Και μου λέει, μπαμπά, φέρ το αμέσως το απόγευμα για να ξαναπαίξουμε. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα έχει πάλι goblin, flying goblin στο σπίτι. Στέλνουμε ακόμα δωρεάν. Όποιον λοιπόν του άρεσε αυτό το παιχνίδι και θα ήθελε να το δοκιμάσει με τα παιδιά του, κάντε την αγορά σας. Στο online shop, περάστε από εδώ, κάντε την αγορά σας, σας το στέλνουμε δωρεάν. Όσο αντέξουμε, παιδιά, μέχρι τέλος του μήνα, μπορεί να πάμε και τον επόμενο μήνα να στέλνουμε δωρεάν. Όσο αντέξουμε. Περάστε, δείτε τι παιχνίδια έχουμε στο online shop και αν κάτι σας αρέσει, αγοράστε το. Αν έχετε κάποια απορία για κάποιο παιχνίδι, ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Κάτω από το βίντεο, στείλτε μου mail, βρείτε με στο Facebook, όπου εσείς θέλετε, κάντε με ό,τι απορίες θέλετε. Έχουμε χρόνο να μιλήσουμε, να αναλύσουμε ό,τι επιθυμείτε. Από το Fantasy Gate, φίλοι μου, να έχετε υγιές μέρες και φανταστικά επιτραπεζομαζέματα. Γεια σας.